Το 4ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Σικαιών υποδέχεται τους μαθητές της φετινής σχολικής χρονιάς. Αγωνία για το άγνωστο από τα πρωτάκια που πέρασαν την πόρτα του μεγάλου σχολείου, φορτωμένα με τις δυσανάλογα μεγάλες τσάντες, αλλά και ανυπομονησία από τους μεγαλύτερους μαθητές για το νέο δάσκαλο και τα καινούργια βιβλία. Πώς αισθάνεστε σήμερα πρώτη μέρα? Εντάξει, είναι σημαντική μέρα, ειδικά για τον μικρό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Στο σχολείο μας μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα θέμα. Καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλους. Στην Κεντρική Μακεδονία, 2.500 σχολικές μονάδες ξεκινάνε κανονικά σήμερα με τον αγιασμό. Αύριο τα περισσότερα δημοτικά θα έχουν εξάωρο πρόγραμμα και θα λειτουργήσει τουλάχιστον ένα ολοήμερο τμήμα. Το καλοκαίρι τελείωσε και το κουδούνι χτύπησε για ακόμα μια χρονιά στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη και ανυπομονησία για τους γονείς για τη νέα χρονιά, ειδικά για όσους έχουν παιδιά σε μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. Και ο φόρτος των μαθημάτων έχει αρχίσει να αυξάνεται. Άγχος λίγο, αγωνία. Είναι δύσκολη τάξη? Είναι. Είναι πολύ δύσκολη από ό,τι μας λένε. Πώς αισθάνεσαι σήμερα πρώτη μέρα? Τέλεια. Και αν για κάποιους μαθητές το σχολείο τους είναι γνώριμο και φιλόξενο μέρος, αυτό δεν ισχύει για κάποια παιδιά που αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχολική στέγη. Η νέα αρχή τα αγχώνει, ενώ την ίδια αγωνία έχουν και οι γονείς τους. Πέμπτη. Πώς αισθάνεστε σήμερα πρώτη μέρα? Αγχωμένη. Γιατί? Είναι δύσκολη τάξη. Πρόσθεσα, σπινέ. Για πες μας. Ναι, είχα αλλάξει σχολείο και τώρα πρώτη φορά εδώ, αγχωμένος είμαι. Από το πρώτο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, ο Υπουργός Παιδείας ευχήθηκε στους μαθητές όλων των βαθμίδων καλή χρονιά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να κερδίσετε εσείς και εμείς, αλλά κυρίως εσείς, την κοινωνία να πάθει να πιστεύει ότι στα ΕΠΑΛ πάνε τα παιδιά που δεν τα καταφέρουν καλά στο σχολείο. Ξέρουμε ότι του χρόνου θα αρχίζουμε στις 9 η ώρα και στις 8 και 4. Οπότε θα έχουμε μία μικρή ευκαιρία να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Στο 17ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης παρέστη υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης. Η κυρία Ανατοπούλου, απόφοιτη ίδια του 17ου Γενικού Λύκειου, ευχήθηκε στους μαθητές η τρέχουσα χρονιά να είναι άκρος παραγωγική. Αυτό το σχολείο κρύβει πολλές αναμνήσεις, δεν σας κρύβω, για όλους εμάς. Έχει καθηγητές που είμαι βέβαιη ότι θα τους βοηθήσουν με αγάπη για τη γνώση, το σχοινί που μας βγάζει από το πηγάδι, αν θέλετε, αλλά και με αξίες. Τα βιβλία δόθηκαν ήδη στους μαθητές, ενώ το ολοήμερο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά από την πρώτη μέρα σε όλα τα σχολεία.